5 εδάφιο από την επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους. Εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τη. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεό να μην πράξετε μηδέν κακόν. Ουχή δια να φανόμενοι εμείς δόκιμοι, αλλά δια να πράττετε εσείς το καλόν. Εμείς δε ασήμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Επειδή χαίρομαι ότι εμείς ασθενόμεν, όταν εμείς ασθενόμεν, σεις δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δια τούτο γράφω ταύτα απών. Για να μην φερθώ από τόμος παρών κατά την εξουσία την οποία μη έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομή και οχή προς καθαίρεση. Λοιπόν αδελφοί χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης τελείστε με θυμών. Ασπάστητε αλλήλους εμφυλήματι Αγίου σας, ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Πόσο ωραία θα είναι στη ζωή του κάθε χριστιανού να υπάρχει χάρις του Ιησού Χριστού στη ζωή του, να υπάρχει η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη του Θεού Πατρός. Να φροντίζει, να φροντίζεται ο χριστιανός, να υπερασπίζεται, να απολαμβάνει την αγάπη του Πατέρα, να απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού και να απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι δεδομένο. Μην θεωρήσουμε ότι επειδή είμαστε χριστιανοί είναι δεδομένο αυτό. Αντιθέτως μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος εύχεται αυτό. Ας είναι. Δεν είναι δεδομένο ότι ο χριστιανός απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Ιησού Χριστού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι όμως καλόν και απαραίτητον. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχει περπατήσει όπως του δίδει κατεύθυνση ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Και θέλω να τονίσω αυτό, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν λαλεί, δεν γράφει, δεν λέει ό,τι λέει από την καρδιά του ή από την πίστη του ή ακόμη από τη λογική του, από τη σοφία του ή από τη θεολογία του. Αλλά οι γραφές εγγράφησαν από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου με χέρι ανθρώπινο. Αλίμονο αν πιστεύαμε ότι η Γραφή είναι μία διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Πολλές φορές ακούω τους αδελφούς που λένε «Προτιμώ τον Απόστολο Παύλο από σένα» και μένουν ήσυχοι. Λάθος! Εγώ δεν προτιμώ κανέναν Απόστολο Παύλο εάν δεν έχει Λόγο Θεού. Τα Λόγια του Θεού θέλω. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, άσχετα αν γράφτηκε από τον Παύλο. Δακτυλογράφος ήταν ο Παύλος. Αυτά που έγραφε ήταν δια Πνεύματος Αγίου, το Πνεύμα το Άγιο τα έγραψε. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του Χριστού, που έγραψε και ο Παύλος, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν άνθρωπο που το πιστεύει. Αν ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου όσα και σοφά να ήταν, δεν θα σώζαν. Γιατί δεν σώζουν τα λόγια του ανθρώπου. Και όχι μόνο δεν θα σώζαν, δεν θα είχαν και καμία ουσιαστική συνέπεια στη ζωή μας. Θα ήταν γνώμες. Και εγώ μπορώ να σας δώσω μια γνώμη. Τι να κάνεις, να πας σπουδάσεις. Καλή γνώμη. Αλλά τι να την κάνετε τη γνώμη. Μπορεί να είναι καλή. Τι να την κάνετε. Εμείς θέλουμε τη γνώμη του Θεού που είναι δύναμης.
και σώζει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού που έρχεται από τον ουρανό. Και αν το πιστέψεις, κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Γι' αυτό λέει η Γραφή και όλο το κήρυγμα σήμερα, δούλε αγαθέ και πιστέ στο Λόγο του Θεού. Γιατί αλλιώς θα πιστεύουμε ένας τον άλλον. Άλλο να σε πιστεύω ότι μου λες ψέματα. Και άλλο ο λόγος σου να έχει δύναμη. Και τι θα πει ο λόγος σου να έχει δύναμη. Πέρασε ο Ιωάννης και ο Πέτρος από έναν παραλυτικό και τους λέει ο παραλυτικός, δώσε μου ελεημοσύνη. Το κοιτάνε αυτοί και λέει δεν έχουμε. Αλλά έχουμε κάτι άλλο. Να ο λόγος του Πέτρου και του Ιωάννη. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Αυτό το λόγο θέλω εγώ. Και αυτός είναι ο λόγος του Πέτρου και του Ιωάννη. Και αυτός είναι ο λόγος του Παύλου. Σήκω και περπάτα. Ο Πέτρος τι θα του λέγε σαν άνθρωπος. Να προσευχηθούμε μήπως σε θεραπεύσει ο Θεός στην καλύτερη περίπτωση. Αυτά είναι τα λόγια του Πέτρου. Αυτά είναι τα λόγια του Ιωάννη. Πόσο λυπάμαι, έλα πάμε να προσευχηθούμε. Αυτά λέω κι εγώ. Αυτά λες κι εσύ. Και είναι καλά λόγια, παρηγορητικά λόγια. Αλλά δεν έχουν τη δύναμη να περπατάει ο εκγενετής παραλυτικός. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό δεν συμφωνώ. Τα λόγια του Παύλου είναι καλά. Καλά και πολύ καλά είναι. Και πάρα πολύ καλά είναι. Όπως και του Ιωάννου του Θεολόγου, όπως και τόσων άλλων ανθρώπων που έχουν γράψει και θα μιλήσω και λίγο άφρονα, τα λόγια τα δικά μου είναι καλύτερα. Λοιπόν, τα λόγια του Παύλου είναι, του Πέτρου είναι μάλλον απλά. Δεν είπε και τίποτα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ ωραία. Και λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν ήρθαμε να σας μιλήσουμε με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Έτσι λέει ο Παύλος για τον εαυτό του. Αποφασίσαμε να μην έρθουμε να σας μιλήσουμε με φιλοσοφίες, με επιχειρήματα, αλλά με απόδειξη δυνάμεως και πνεύματος. Δηλαδή τι να σας πούμε. Στο όνομα του Χριστού λάβε πνευμάγιο και να λάβει. Αυτά είναι λόγια του Παύλου. Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Στο όνομα του Χριστού θεραπεύσου. Είναι λόγια του Παύλου, λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Ο ευτυχώς έπεσε νεκρός, το πήρε ο Παύλος και λέει Χριστέ μου και θεραπεύτηκε. Είναι λόγια του Παύλου, είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Να διαχωρίσουμε αδελφοί αγαπητοί τα καλά λόγια του ανθρώπου, τα παρηγορητικά, τα εύγλωτα, τα τορνευτά κηρύγματα, τα εντάξει καλά είναι. Αλλά εμείς θέλουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Και επειδή τώρα ανάμεσά μας δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και πολλά πράγματα, γι' αυτό είπα αφρόνος μιλάω, μπορούμε να πούμε όμως έχουμε το Α και το Ω που είναι ο Λόγος του Θεού. Έχουμε την αρχή και το τέλος. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Πιστεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού? Αλληλούια. Πιστεύεις? Πιστεύεις? Μπορεί να το έγραψε ο Ιούδας. Ας το έκανε, ας το έγραψε ο Ιούδας. Ο Χριστός το έγραψε. Μπορεί να το έγραψε ο Ιωάννης. Ο Χριστός το έγραψε. Ο Λουκάς, ο Χριστός το έγραψε. Ο Αγράμματος, ο Πέτρος. Ο Χριστός το έγραψε. Τότε θα ψάξουμε να βρούμε μερικούς μορφωμένους να μας κηρύττουν. Αλλά ο Χριστός διάλεξε μερικούς αγράμματους να σώζουν δια του Πνεύματος του Αγίου. Αγράμματος βέβαια. Αγράμματοι και ιδιώτες ήταν οι μαθητές. Αλλά ήταν μαζί με τον Χριστό. Και ο Θεός ήταν μαζί τους. Αλληλούια. Δηλαδή δεν θέλουμε καθηγητές θεολογίας. Ήταν ένας ο Παύλος. Αλλά τι είπε ο Παύλος? Όσα για μένα ήταν σπουδαία αποδείχθηκαν ζημιά. Και αποφάσισα να θεωρήσω όλα αυτά τα οποία είχα μάθει σκύβαλα, άχρηστα, μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Τώρα μας τα λέει καλά ο Παύλος. Άρα δεν ακούμε το θεολόγο Παύλο, ακούμε το χριστιανό Παύλο. Και μάλιστα
τα λόγια του Χριστού από το στόμα του δούλου του Θεού. Τότε το αλλάζει το πράγμα. Τότε είναι Ευαγγέλιο. Τότε είναι Λόγος Θεού. Γιατί αλλιώς θα ήταν ένα σύγγραμμα. Και από συγγράμματα κουραστήκαμε. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ κουράστηκα, τα μπούχτισα. Διάβασα στη ζωή μου μέχρι που τα έβγαλα. Τα εξέμεσα. Και ήταν άχρηστα όλα. Όταν όμως πήρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και λέει ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, λέω για να το δοκιμάσω. Χριστέ μου και μέσος ο Χριστός. Γιατί συμμαρτύρησε στο λόγο του. Όταν διάβασα ότι ο Ιωάννης βάφτιζε εν ύδατη, αλλά ο Χριστός θα βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, λέω λες. Χριστέ μου, βαφτίζεις και με βάφτισε. Χριστέ μου, θεραπεύεις και με θεράπευσε. Χριστέ μου, μπορείς να με ευλογήσεις και με ευλόγησε. Πόσο στενοχωριέμαι όταν ακούω αδερφούς και λέει ευλογεί με προσωποληψία ο Χριστός. Επιλεκτικά. Και εγώ λέω σκληρά πάντοτε. Δίκιο έχεις. Ευλογεί επιλεκτικά τους αγαθούς και τους πιστούς. Επιλεκτικά. Αλλά κάνε με Κύριε αγαθό και πιστό για να απολαμβάνω την ευλογία σου. Τώρα αδελφοί αγαπητοί, με αυτή τη γνώση από το Λόγο του Θεού έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστό, σε πολλά θα σε καταστήσω, είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου. Με αυτή τη γνώση θα σταθούμε με φόβο και τρόμο να διεκδικήσουμε τη σωτηρία μας. Γιατί γίναμε μέτοχοι και θα μένουμε μέτοχοι αν παραμείνουμε στην πρώτη πίστη. Γίναμε μέτοχοι και θα παραμένουμε μέτοχοι. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία στεκόμαστε με σεβασμό. Δεν μιλάμε, δεν γελάμε, δεν μασάμε τσίχλα. Γιατί έρχεται επάνω μας όχι η ευλογία του Θεού, αλλά μένουμε με ευσέβεια, με σέβασμα, με ευλάβεια. Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι πάρκο να διασκεδάσουμε. Είναι ναός του Θεού. Να λατρεύσουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ αδερφοί. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλώ. Τώρα θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Θα λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μη γελάς, μη μασάς τσίχλα, μη κοροϊδεύεις, μη διεκδικείς την κατάρα. Όλοι μας μαζί να διεκδικήσουμε την ευλογία του Θεού. Ας σηκωθούμε.